Παναγία Δέσποινα, Άγγελοι, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομε, Αποστόλου Δωδεκάς, Διδάσκαλοι και Πατέρες Εκκλησίας, Όσοι και Μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες στεφανοθέντες, πείσετε πρεσβείαν του ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχάς ημών. Μη. Η προθυμία σας, αγαπητοί μου, άνδρες και γυναίκες, η προθυμία σας για να ακούσετε το Λόγον του Θεού με συγκινεί. Συγκινούμε, αλλά και λυπούμε, γιατί δεν μπορώ πια να ανταποκριθώ εις το καθήκον του Ιεροκήρυκος όπως άλλοτε στα παλιά χρόνια που ήμουν εδώ Ιεροκήρυκας στην Αθήνα. Είμαι πλέον γέρος και δεν μπορούμε πλέον να κηρύσουμε όπως κηρύσαμε στα παλιά τα χρόνια. Η προθυμία σας μας συγκινεί. Είστε πιστά τέκνα της Εκκλησίας. Αγαπάτε τον Χριστό. Πιστεύετε στον Χριστό. Λατρεύετε τον Χριστό. Δακρύζουν τα μάτια σας από την εικόνα του Θεανθρώπου εσταυρωμένου. Και είστε όλοι, το πιστεύω, το ελπίζω, το εύχομαι, είστε όλοι έτοιμοι και τη ζωή σας ακόμα να θυσιάσετε χάρη του εσταυρωμένου λυτρωτού του κόσμου. Ευχηθείτε τέτοιες αποφάσεις, τέτοια απόφαση να υπάρχει και μέσα στη δική μου την αμαρτωλή ψυχή. Και αν ήμουν κοσμάς ο ετωλός, όχι μια γλώσσα ταπεινολογίας που είναι αμαρτία, αλλά μια γλώσσα πραγματικής ταπεινώσεως, θα σε έλεγα κι εγώ σαν τον Άγιο Κοσμά ότι δεν είμαι άξιος να σας κηρύξω. Όχι απλώς να σας κηρύξω, όπως έλεγε ο Κοσμάς, αλλά δεν είμαι άξιος να φιλήσω τα πόδια σας. Ξέρω τον αγώνα που κάνετε. Σαν οικογενειάρχη, ομιλούν περί ασκητών, αλλά εδώ μέσα στην κοινωνία είναι ο μεγάλος αγών. Έχετε μεγάλον αγώνα, σαν γυναίκες, σαν άντρες, σαν παιδιά, σαν πατέρες, σαν Έλληνες, σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Είναι αγών. Και είστε έτοιμοι, όπως είπα, και τη ζωή σας να θυσιάσετε για την Ορθόδοξο πίστη. Απόψε πάλι θα σας ομιλήσω. Θα ήθελα να σας πω ότι στις 27 του μήνου, την προηγουμένη Κυριακή, μας εξίωσε ο Θεός να εορτάσουμε το γίγαντα, τον βασιλέα των Ιεροκυρίκων όλων των αιώνων, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Μας συνεκίνησε το τέλος του. Τρεις γυναίκες ανδροχωρίστριες, τρεις μόνο τότε. Τρεις ανδροχωρίστριες γυναίκες, η Μάρσα, η Καστρικία και η Ευγραφία, με επικεφαλή στην Ευδοξία, την νεότερα Ιζάβελ, έκαναν ώστε να ποθάνει εξόριστος εις τα κόμματα της Αρμενίας. Χθες εορτήσει Παπαντής. Τη Δετάρτη πάλι εορτή του μεγάλου γίγαντος, του Ιερού Φωτίου, ο οποίος εστάθλει ένας άτλας της Ορθοδοξίας και γονίστη εναντίον των Πάπα. Σήμερα δεν εορτάζει ένα σχέδιο. Σήμερα όλοι εορτάζουμε. Όσοι είστε εδώ μέσα, όλοι εορτάζουμε. Εορτάζουμε και δεν εορτάζουμε. Περίεργα λόγια, γρίφος είναι αυτός. Πώς εορτάζουμε και δεν εορτάζουμε? Δεν είναι γρίφος και παράξενος ο λόγος αυτός? Μαύρο και άσπρο? Κι όμως και τα δύο συμβαίνουν. Και εορτάζουμε και δεν εορτάζουμε. Θα σας ομιλήσω με μια εικόνα. Υποθέσατε ότι σας επλησίαζε ένας από αυτούς που φτιάνουν φιλμ, ταινίες, κινηματογράφου, στούντιο, και σας έλεγε ότι θέλω να κάνω φιλμ τη ζωή σας από την ώρα που γεννηθήκατε μέχρι τώρα. Αλλά ο κινηματογράφος αυτός θα έχει μια σπανία ιδιότητα, μοναδική ιδιότητα. Επάνω στο φιλμ, επάνω στην ταινία, θα παρουσιάσει όλα τα μυστικά της ζωής σας. Τα μυστικά εκείνα που ούτε στον άντρα σας έχετε πει στις γυναίκες γιατί θα πάρετε διαζύγιο, ούτε εσείς άντρες τα έχετε πει στις γυναίκες σας διότι κινδυνεύει το διαζύγιο.
Τα μυστικά εκείνα τα οποία ούτε στον πνευματικό σας τα λέτε από μια ντροπή. Τα μυστικά εκείνα τα οποία ξέρει μόνο ο ουρανός. Τα μυστικά εκείνα που είναι γραμμένα στα ευλία του Θεού. Και βίβλια ανοιγήσονται και τα κρυφτά δημοσιεύονται. Σας ερωτώ, υπάρχει εδώ πέρα κάποιος που να θέλει να έχει την τρασίτα να πει «Εγώ θέλω να βγαίνετε από το φιλμ της ζωής μου» και το φιλμ αυτό να προβληθεί από όλους τους σηματογράφους, τους μικρούς και τους μεγάλους, τη μικρά και τη μεγάλη οθόνη. Θέλετε κανείς από εσάς να γίνει η ζωή του υπό τα σπλέον μυστικάς πτυχάς, να γίνει φιλμ? Ούτε ένας, ούτε ένας, ούτε ένας. Γιατί? Διότι και καν μια ημέρα ζήσει ο άνθρωπος επί της γης δεν είναι καθαρός εκ της αμαρτίας. Ένας μόνο, ένας, ναι, ένας, ένας μόνο στάθηκε πάνω στο φλούδι της γης από τα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια των ανθρώπων όλων των αιώνων. Ένας μόνο στάθηκε στη ζωή που μπορούσε να σταθεί. Είπε τι σε λέχει με περί αμαρτίας? Μόνον ο Χριστός, εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά ο αμαρτωλός στην γλώσσα του Σημερινού Ευαγγελίου πώς ονομάζεται? Στην γλώσσα του Σημερινού Ευαγγελίου το ακούσατε? Ονομάζεται άσωτη. Να λοιπόν γιατί εορτάζομαι σήμερα. Διότι όλοι είμαστε άσωτοι. Εορτάζομαι κατ' ίμιση στο μαύρο, αλλά ήθε να μας αξιώσει ο Θεός να εορτάσουμε εκεί στο άσπρο. Μαύρο σαν το κατράμι, μαύρο σαν τα φτερά του κόρακος. Πλύνε με Κύριε και υπερχηγό να λευκανθίσουμε. Δύσκολο ο κόρακας ή αδύνατο ο κόρακας να γίνει περιστέρι, αλλά μέσα στο Θεό, στο Ευαγγέλιο, στη χάρη του Θεού, το κοράκι γίνεται περιστέρι του Ιορδάνου. Μαύροι ας γίνουμε άσπροι. Έτσι τότε θα εορτάσαμε πλήρως τον εορτή τη σημερινή του Ασώτου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω κάτι, να είπω κάτι που είδα σε κάποιο βιβλίο, σε κάποιο περιοδικό, ότι στο Λονδίνο κάτω ήταν ένα παιδί λόρδου που είχε πολλά εκατομμύρια και ζούσαν έξω σε μια ωραία εξοχή, σε ένα πύργο. Αλλά το παιδί το έπιασε αλογόμυγα και έφυγε από το σπίτι και πήγε κάτω στο Λονδίνο, έμπλεξε με κακές παρέες, έγινε άσωτος, διαφθαρμένος, έκφυλος. Δεν έμεινε στην τσέπη του όχι λίρες, ούτε σελήνη. Κατήντησε πτωχός πένις και προσεκολήθη ενή των αρχόντων πολιτών. Προσεκολήθησε κάποιο αισχρό θέατρο και τον χρησιμοποιούσαν αυτόν αντί μικράς αμοιβής για τους πιο αισχρούς ρόλους. Τους πιο αισχρούς ρόλους τους έπαιζε αυτός. Ο θείας ως έφυγε, περιόδευε την Αγγλία και πήγε σε μια πόλη της Σκωτίας. Εκεί έγινε θόρυβος ότι έρχεται ο θείας ως να παρουσιάσει έργο. Κάποιος ευσεβής καταστηματάρχης είδε τον ιόν αυτόν του λόρδου. Τον είδε αυτόν και του είπε: «Θα σου δώσω, ξέρω την καταγωγή σου, θα σου δώσω μια λίρα να ανεβείς πάνω στο κάθισμα και με την ωραία απαγγελία που έχεις να διαβάσεις ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο». Πρόθυμος αυτός, θάμπωσαν τα μάτια του μπροστά στη λίρα. Εδέχτηκε, ανέβηκε πάνω σε μια καρέκλα. Μαζευτήκανε κοντά κόσμος, μαζευτήκανε και οι κομπάρσοι, μαζευτήκανε και τα πρόσωπα του θεάτρου όλα, μικροί και μεγάλοι, που ήξεραν την ιστορία του. Ανέβηκε πάνω. Του έδωσε ο καταστηματάρχης το Ευαγγέλιο και του είπε να διαβάσει την παραβολή τη σημερινή του Ασώτου. Ανέγνωσε, όχι όπως το ψάλλουν οι παπάδες μας, κακώς το ψάλλουν, με ωραία απαγγελία, με τόνον, όπως ξέρουν οι ηθοποιοί και χρωματίζουν τις λέξεις. Είναι και αυτή μια τέχνη. Εχρωμάτισε λοιπόν τις λέξεις. Ανέβηκε πάνω. Και όταν είπε «απεδίμησε εις χώραν μακράν», από κάτω οι φίλοι του απείλησαν «σαν και σένα Γιάννη». Προχώρησε περισσότερο και διασκόρπισε την ουσία αυτού ζωνασότος «σαν και σένα Γιάννη».
Προχώρησε παρακάτω και λέγει ότι ήρξα το υστερίστε σαν και εσένα Γιάννη. Προχώρησε παρακάτω και είπε προσεκολείτε ενή των αρχόντων των πολιτών τούτων σαν και εσένα Γιάννη. Προχώρησε παραπάνω λοιμό απόλυμε σαν και εσένα Γιάννη. Προχώρησε, συγκινήθηκε, άρχισε να τρέμει. Όταν διέφτασε πάτερ ήμαρτον των ουρανών και νοπιών σου, δεν μπόρεσε να βαστάξει τα δάκρυα, κατέβηκε από το κάλεσμα. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι αυτός στην παραβολή αυτή είδε τον εαυτόν του. Όπως λοιπόν αυτός ο Υιός του Λόρδου στην παραβολή αυτού είδε τον εαυτόν του, έτσι και εμείς στην παραβολή του ασώτου που οικούστη σήμερα σε όλους τους ναούς της Ορθοδοξίας, πρέπει να βλέπουμε τον εαυτόν μας άσωτη, όχι άλλοι, εμείς ήδη ατομικών. Ήδη εκεί τότε θα είναι η παραβολή αυτή, το αριστούργημα των αιώνων σωσίβιων σωτηρίας. Δεν πρόκειται, αγαπητοί μου, απόψε σε μια στενή ώρα να εξαντλήσω όλο το περιεχόμενο της θαυμασίας αυτής παραβολής, που είπε κάποιος ότι και μόνον την παραβολή αυτή, να έλεγε ο Χριστός, έφτανε να αποδείξει ότι είναι Θεός. Διότι βλέπει μες στην παραβολή αυτή αφενός το βάθος εις το οποίο δύναται να κατρακυλήσει ο άνθρωπος λόγω της αμαρτίας, και αφετέρου βλέπει κανείς το ύψος εις το οποίο δύναται να φτάσει δια της μετανοίας και εξομολογήσεως. Δεν πρόκειται λοιπόν εδώ. Θα ήθελα μόνο να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα ή δύο σημεία της παραβολής. Ο άσωτος Υιός, ο νεότερος Υιός, πήρε υλικά αγαθά, πλούτων πολλήν, κάθετο έξω μακριά στην εξοχή, μέσα θαυμάσιων περιβάλλων των πατρικών χτημάτων, και έφυγε από εκεί και πήγε μέσα στην πολιτεία και εσπατάλησε όλων των πλούτων αυτού και δεν έμενε στα θυλάκια του ούτε μια δραχμή. Ο άσωτος ήσον σπάταλος. Όπως λοιπόν αυτός ο άσωτος εσπατάλησε τα κεφάλαια, τα υλικά κεφάλαια του πατρός του, και από πλούσιος έγινε πτωχός, παίνεις, κατά παρόμοιον τρόπο και εμείς αδελφοί είμαθα άσωτοι, σπαταλοί σπάταλοι, σπαταλήσαμε τα υλικά αγαθά τα οποία μας έδωσε ο Θεός. Ποια τα υλικά αγαθά? Μια υπόπτυση θα κάνω στην αγάπη σας, οποία υλικά αγαθά έχουμε σπαταλήσει. Ας αρχίσουμε από τα μικρότερα αγαθά τα οποία έχουν αξία διότι έχουμε σώμα. Είναι τα φυσικά αγαθά. Ποια αγαθά? Κατοικούμε εδώ στη γη. Η γη, όπως όλοι ξέρετε, είναι ένα από τα δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων αστέρων που υπάρχουν στο σύμπαν. Μικρή έρμια, ένα κόκκος άμμου εν μέσω όλων των άλλων κόσμων του σύμπαντος. Αλλά όμως αυτή η γη διαφέρει από όλα τα άστρα. Από όλα τα άστρα διαφέρει, όχι ως προς το μέγεθος, διότι σας είπα, ως προς την σύσταση και κατασκευή της γης. Η γη την ονομάζω ότι είναι το διαμάντι. Το διαμάντι. Τα άλλα, τα αστέρια χαλίκια είναι. Ω Θεέ μου, πόσα αγαθά συγκεντρώνει αυτή η γη. Πήγανε στο φεγγάρι. Ξεραΐλα, ξεραΐλα. Χώμα, γη, τίποτε. Και ο κίνος ο Αμερικάνος αστροναύτης που ζούσε με το οξυγόνο έτρεμε μήπως το οξυγόνο διαφύγει, ανοίξει κάποια οπή και φύγει το οξυγόνο, και παρακαλούσε το Θεό να αναπνέει το οξυγόνο σαν τον άρρωστο στο κρεβάτι. Και είπε, εδίψασε και λέει, Θεέ μου, πότε να κατεβώ κάτω στη γη, να πάω στο σπίτι μου, να πληθώ, να πιω ένα ποτήρι νερό, να ανοίξω την κάνουλα του σπιτιού μου και να πιω ένα ποτήρι νερό. Ω αχάριστε, νερό εκεί απάνω δεν υπάρχει. Εδώ στη γη είναι όλα τα αγαθά. Εδώ στη γη είναι το χώμα. Ω αυτό το χώμα που πατούμε. Χημείων είναι. Τι χημείων? Κανένα χημείο στον κόσμο δεν έχει τόσα χημικά ιδιότητα ή ικανότητα όπως έχει μια φούχτα χώμα στη γη, που έχει αξία παραπάνω από μια συλλογή αδαμάντων. Διότι μια γλάστρα από χρυσάφι είναι άγωνον, ενώ μια γλάστρα από χώμα είναι γονιμότατον. Εδώ στη γη
είναι τα άνθη που μυρίζουν και σκορπίζουν το αρώμά τους. Εδώ στη γη είναι τα δέντρα, τα βαθύσκια και τα υψηλά δέντρα με τους καρπούς των. Εδώ στη γη είναι ποταμοί, θάλασσα και λίμνη χαριτωμένε. Εδώ στη γη είναι ζώα, ποικιλία ζώων. Η θάλασσα μέσα κλείει εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Εδώ στη γη και μόνο η γη, τι άλλο. Ο καλός Θεός μέσα στα σπλάχνα της γης έκρυψε απειρίαν αγαθών. Τι έκρυψε? Σίδηρο. Τι έκρυψε? Χαλκό. Τι ασίμι, χρυσάφι, διαμάντια. Τι έκρυψε? Κάτω λένε οι γεωλόγοι ότι κάτω από το φλούδι της γης είναι λίμνε, απέραντες λίμνες, ποτάμια ολόκληρα από πετρέλαιο. Για όλα. Αυτή λοιπόν είναι η γη. Η γη την οποία έδωσε ο Θεός. Και μόνον αυτό. Μας έδωσε τα μέσα για να απολαμβάνουμε τα υλικά αυτά αγαθά. Μας έδωσε μάτια για να βλέπουμε το πανόραμα της Θείας Δημιουργίας. Μας έδωκε αυτιά για να ακούμε τα ολόγλυκα τραγούδια των πτηνών μες στα δάση. Μας έδωκε όσφρηση για να σφρονόμεθα την ευωδία των ανθέων. Μας έδωσε πνευμόνια για να αναπνέουμε το οξυγόνο. Μας έδωκε καρδιά για να χτυπάει τικ-τακ μια θαυμασία μηχανή, αμίμητος μηχανή. Μας έδωκε, τι μας έδωκε? Νουν για να σκεπτόμεθα. Και ο άνθρωπος που άλλοτε κατοικούσε στις σπηλιές να κατοικητούρα σαν ολοξύστας. Και ο άνθρωπος, όπως είπα το πρωί, που είχε ως μέσον συγκοινωνίας ένα ταπεινό γαϊδουράκι, τώρα να ταξιδεύει με πυράβλους και δεστημόπλια. Ω Θεέ μου, οποία αγαθά, φυσικά αγαθά, έδωσε εις τον άνθρωπο ο Θεός εδώ πάνω στη γη. Εάν υπάρχει πολιτισμός, υπάρχει πολιτισμός, διότι υπάρχει προϋπόθεση του πολιτισμού. Η προϋπόθεση του πολιτισμού είναι η πλουσία γη, με τα ανεκτήμητα φυσικά, η ουσία, η περιουσία του Θεού. Ναι, δεν σας είπα τίποτα. Πάρτε όλα αυτά που σας είπα. Βάλτε σε μια πλάστιγγα όλα αυτά που σας είπα. Αγαθά, για τα οποία πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό. Δεν σας είπα τίποτα. Βάλετε από την πλάτη πλάστιγγα. Τι να βάλετε. Την πάλι πλάστιγγα. Και θα δείτε αμέσως ότι η πλάστιγγα θα γύρει όχι προς τα εκεί, αλλά προς τα εδώ. Τι να ρίψετε, ω Θεέ μου. Δώσε να το καταλάβω εγώ που ομιλώ. Δώσε να το καταλάβετε εσείς που με ακούετε. Τι το είπε σήμερα κάπου, κάπου σε ένα τροπάριον, έξοχον τροπάριον, η Αγία μας Εκκλησία. Πάνω από τον ουρανόν, πάνω από τον Σταυρό του Χριστού μας, που ήγγιξε τα σπαλά μας, έπεσε πάνω στη γη, τη βρωμαρά γη, μια σταγόνα του Θεανθρώπου, μια σταγόνα του αίματος του Χριστού, έφτασε αυτή η σταγόνα να γίνει Ιορδάνης, να πλύνει όλα τα αμαρτήματά μας. Επί του Σταυρού, λέει, τα σπαναχράντους, κύρας απλώσας, μας έδωκε, μας επανέφερε στην οδόν της αρετής του καθήκοντος. Υλικά λοιπόν αγαθά, και κοντά στα υλικά αγαθά μας έδωσε και υλικά η γενεά μας, απίλευσε όχι μόνο τα φυσικά αγαθά αλλά και τα αγαθά του τεχνικού πολιτισμού, που είναι και αυτός αξιόλογος και συνεκέντρωσε αγαθά άπειρα, αναρρύθμιτα αγαθά. Ποτέ άλλοτε ο κόσμος δεν είχε τόσα αγαθά όσα σήμερον έχει εις τα αποθήκας του ο άνθρωπος. Και όμως καμία γενεά δεν εσπατάλησε τα φυσικά και επίκτητα αγαθά όσο είναι η γενεά μας. Γενεά άσωτος, πάταλος γενεά. Ξέρετε, μερικοί δεν θέλουν να λένε τη λέξη το Ευαγγελίο και αλλάζουν τις λέξεις. Την πορνεία τη λένε φιλία. Φιλία. Το λεξιλόγιο. Το φαρμάκι μπαντισπάνι. Αλλάζει ο διάολος των λεξιλόγιών του. Και την κοινωνία αυτή, την άσωτο κοινωνία, κοινωνία αυτή δεν θέλει να ονομάζεται κοινωνία άσωτος, αλλά πώς την ονομάζουν την κοινωνία αυτή? Ποιος θα την πει? Παρακαλώ, οι επιστήμονες, οι οικονομολόγοι, καταναλωτική κοινωνία. Θα τη μετέβρασα μεν μια αισχρά κουβέντα, αλλά δεν θέλω να σας την πω. Κατάλαβες? Καταναλυτική κοινωνία. Δηλαδή, όταν η κοινωνία ξοδεύει, όσα περισσότερα ξοδεύει, τόσο, λέει, το επίπεδο του πολιτισμού ανέρχεται. Τόσο οι άνθρωποι είναι περισσότερο, ενώ εκείνοι οι καημένοι κάτω που ζουν κάτω στην Αφρική, που τρώνε μόνο τις χουρμάδες,
Και περπατούν ξυπόλοιποι και κοιμούνται πάνω στην αιμουδιά και δοξάζουν τον Αλλάχ. Είναι καθυστερημένοι αυτοί, πολύ καθυστερημένοι. Αλλά έρχεται ώρα που θα ζήσουμε κι εμείς σαν κι αυτούς. Καταληψητό λοιπόν αυτή η κοινωνία, η άσωτος κοινωνία, η λεγόμενη στην γλώσσα της επιστήμης καταναλωτική, αυτή η άσωτος κοινωνία παρουσιάζει τα φοβερά φαινόμενα. Ο άσωτος, ο σπάταλος, τι είναι, τρία σημεία, θα τονίσω και τελειώνω. Ο σπάταλος, ο άσωτος Υιός, η σπατάλη αυτή, αγνοεί την οικονομία, δεν ξέρει τι θα πει οικονομία. Είναι άγνωστος οικονομία, που είναι μια αρετή, σπουδαία αρετή. Το λέει το Ευαγγέλιο, ότι ο Χριστός ευλόγησε τα πέντε ψωμιά και έφαγαν 5.000 άνδρες εκτός των παιδιών και των γυναικών. Και μετά περίσσευσαν, λέει, πολλά. Τι έκαναν, τα μάζεψαν τα κομμάτια όλα. Όλα τα κομμάτια διέταξαν να τα μαζέψουνε, να τα φυλάξουνε, να γίνουν 12 κοφίνια. Κοφίνια για να μας δώσει το δίδαγμα ότι πρέπει να είμαστε οικονόμοι. Οικονομία, άγνωστος. Στην καταναλωτική κοινωνία είναι η λέξη άγνωστος, σπατάλη των υλικών και φυσικών αγαθών τα οποία μας έδωσε ο Θεός. Θέτε παραδείγματα. Στο κρέας, παραδείγματος χάρη. Δεν αρνούμεθα ότι το κρέας είναι μια θρεπτική τροφή και ιδίως για τους αρρώστους και τους γέροντας. Αλλά αυτό το οποίο γίνεται σήμερα είναι πλέον το ζενίθ ή μάλλον τον αδίλ της καταπτώσεως του ανθρωπίνου γένους. Ω παλιά χρόνια, ευλογημένα χρόνια. Θυμούμαι το χωριό μου, ένα μικρό χωριό στην Πάρο κάτω. Μικρό παιδί, το κρεοπωλείο του χωριού έκλεινε. Έκλεινε. Τετάρτη, Παρασκευή, νηστείες, Τεσσαρακοστή Μεγάλη, το μαχαίρι, το όπινο κρεοπόλης, και όχι μόνο στο νησί μου, και σε όλη την Ελλάδα και στον Πόντο και στη Μικρά Ασία και στη Μακεδονία, το πήρα το μαχαίρι το Μεγάλο Σάββατο να σφάξουν τα αρνιά. Μία, δύο, τρεις φορές έτρωγαν κρέας. Και καρκίνο δεν είχαν. Ροδοκόκκινη ήταν. Κρεμμύδι, ψωμί, μπουμπότα, κρίθινο ψωμί. Αυτά τρώγανε λιτότης και απλότης. Τώρα, τώρα. Ούτε Τετάρτη, ούτε Παρασκευή, ούτε Μεγάλη Σαρακοστή, ούτε Μεγάλη Παρασκευή ακόμα. Τίποτε. Ιδίως λέει εμείς εδώ στην Ελλάδα γνήκαμε κρεοφάγη. Έχουμε στα Βαλκάνια το ρεκόρ, το ρεκόρ της κρεοφαγίας. Δεν φτάνουν τα ζώα που τρέφει η πτωχή μας πατρίδα και κοπάδια φέρνουμε από τη Σερβία. Περνούν από εκεί, από τη Φλόρινα τα κοπάδια. Και περνούν από πέρα, από τη Βουλγαρία, κοπάδια ζώα. Και όπως είπα κι άλλοτε, γνήκαμε τόση κρεοφάγη ώστε και τα χορτάρια της γης να γινότανε μοσχάρια και αρνιά, θα τα τρώγαμε, δεν θα έφτανε. Φοβερό πράγμα, κρεοφαγία. Σπατάλι. Και το κρέας αυξάνει. Είναι πολλά χρόνια τώρα μια παλιά ιστορία ότι προ 400 χρόνια σε κάποια πόλη της Ιταλίας, στη Φλωρεντία, παρουσιάστηκε ένας αείμνηστος γεροκήρυκας, φλογερός, Ηλίας Θεσβήτης. Τον κάψανε μέσα στο ποτάμι, το ρίψανε τη σκόνη του. Κήρυξε, μετανόησε η πόλη. Κήρυξε νηστεία ενός έτους, όχι κρέας, τους είπε. Το κρέας στην αγορά της Φλωρεντίας έπεσε, ήταν φθηνότερο από τα λάχανα. Η ζήτηση παίρνει την ακρίβεια. Και εμείς λοιπόν όπως πάμε, αυτή η ζωή της σπατάλης εις ένα βασικό, σε μια τροφή βασική όπως την ονομάζουν αυτοί, είναι το ζήτημα αυτό. Σπατάλι στο κρέας, άσου τι. Σπατάλι μόνο στο κρέας, στο ψωμί. Θυμάμαι τη γιαγιά μου την Αγράμματο, που άμα καμιά φορά τρώγαμε ψωμάκι και έπεφτε κάτω ψίχουλο, έπεφτε, μας έδερνε. Μη πατάτε το Χριστό. Μη πατάτε το Χριστό. Δεν ρωτάτε τους οδοκαθαριστάς που μαζεύουν τα σκουπίδια, τα πορέματα, τους σάκους, τι βρίσκουν μέσα. Τόνος από τρόφιμα. Ικανά να θρέψουν χιλιάδες πτωχών. Αχ, γιαγιά, αλυσμόνητο, γενναιά πατρίδα ευλογημένη, που μας έκανες να βλέπουμε σε ένα ψίχουλο το Χριστό. Αλλά θα έρθει η ώρα. Ψωμί, ψωμάκι. Σπάταλι στο κρέας, σπάταλι στο ψωμί, σπάταλι στα ρούχα,
Δεν προλάβει, προλαμβάνει η κυρία να το φορέσει μία-δυο. Όχι, θα φτιάσει δεύτερη, τρίτη, τετάρτη. Ειδική στολή, 6-7 στολές. Θα πάει και στο Παρίσι. Η αριστοκρατία, ή να μην πω κροποκρατία, για να φτιάσει καινούργια φορέματα και να καλέσει μοδίστρες από το Παρίσι, το Λονδίνο. Σπατάλι στα ρούχα. Σπατάλι πού? Στο πολύτιμο είδος που λέγεται πετρέλαιο. Σας είπα ότι ο καλός Θεός έκρυψε κάτω από στη γη στέρνες. Και εδώ η Ελλάδα έχει στέρνες. Και εδώ η Ελλάδα έχει στέρνες. Αλλά τα συμφέροντα των μεγάλων δεν επιτρέπουν. Στη Ζάκυνθο τρέχει το πετρέλαιο σε μια γωνιά εκεί, πετρέλαιο. Αλλά τα συμφέροντα είναι η Ελλάδα να μην έχει τα μέσα για να ζήσει. Λοιπόν, στέρνες κάτω από τη γη. Και όπως λένε οι ειδικοί, φτάνει το πετρέλαιο 500 χρόνια να ζήσει η ανθρωπότης. Τώρα πάει σπατάλι, άνε προηγουμένου. Ένας ποταμός αχελός από πετρέλαιο και αξιός και αλλιάκμων τρέχει κάθε μέρα εις τον τόπο μας και στην πατρίδα μας. Και τώρα το δελτίο θα παρουσιαστεί στο πετρέλαιο έλλειψης. Σπατάλι λοιπόν, ο άσωτος δεν γνωρίζει οικονομία. Και τώρα η οικονομία πότε έρχεται? Α, μοιάζουν σαν ένα μύδο που κάποιος χάρισε σε ένα άλλο ένα πιθάρι μέλι. Και όταν ήταν το πιθάρι το μεγάλο μέλι, το έτρωγε με τη φούχτες, με την κουτάλα. Αλλά όταν έφτασε στο τέλος το πιθάρι, έκανε οικονομία. Οικονομία εις τον πυθμένα του πίθου. Λοιπόν, έρχονται οι μέρες, σπατάλι. Εκτός όμως αυτός ο σπάταλος, ο άσωτος, ο άνθρωπος κατολικής κοινωνίας είναι σκυρός. Δεν γνωρίζει αλληλεγγύη. Την ώρα που δαπανάς, την ώρα που ξοδεύεις, ξέρετε τι είπε ο Κοσμάς ο ετωλός? Κάτσε στο τραπέζι, σε φτάνουν 100 δράμια. Δράμια ήταν τότε. 100 δράμια σε φτάνουν ψωμί. Αν φας 20 παραπάνω, είναι αμαρτία. Διότι αυτό που περισσεύει δεν είναι δικό σου. Είναι το πεινασμένο. Αυτή ήταν η φιλοσοφία του Κοσμά του ετωλού. Αυτή είναι η οικονομία την οποία συνιστούν αυτοί οι επιστήμονες κλπ. Τίποτα. Για τον άλλο τίποτα. Σύνθημα σατανικών. Όλα για τον εαυτό μας. Τίποτα για τους άλλους. Ενώ το σύνθημα το χριστιανικό. Όλα για τους άλλους. Τίποτα για τον εαυτό μας. Αντεστράφει η πυραμή της κοινωνικής ευημερίας και ευτυχίας της ανθρωπότητος κατά Χριστόν. Λοιπόν, ναι, οικονομία. Τίποτα. Ο άσπλαχνος. Ακόμα είπαμε ο ασπάταλος. Δεν είναι οικονόμος. Ο σπάταλος δεν έχει σπλάχνο εκτιρμών. Ο σπάταλος ακόμα. Είναι άνθρωπος αχάριστος, δεν γνωρίζει ευγνωμοσύνη. Και είναι ένα σημείο αξιόλογων αυτό. Είδες το πουλάκι, τα πουλάκια που ξυπνούν πρωί-πρωί και πάνε στα ποτάμια και στις βρύσες. Μια γουλιά νερό πίνουνε. Το κεφαλάκι τους απάνω. Χριστέ, σε ευχαριστούμε. Είδες το σκυλάκι, του δίνεις ένα κόκαλο και κουνάει την ουρά του. Αφέντη, σε ευχαριστώ. Είδες, λένε ότι μέσα δεν είναι μύθος, είναι γεγονός, ότι κάποτε σε ένα δάσος μέσα μούγκριζε τρομερά ένα λιοντάρι. Και πλησίασε με τρόμο και φόβο ένας συνηγός και το λιοντάρι του δείχνε το πόδι του. Στο πόδι του ένα γκάθι. Επλησίασε με φόβο, του έβγαλε τα γκάθι. Από την ώρα εκείνη το λιοντάρι αρνεί, τον ακολουθούσε μαζί. Ο δε άνθρωπος, ο άνθρωπος, το πλέον αχάριστον. Ζόρι στον κόπο, κάθε στο πιάτο, στο τραπέζι. Ψάρι, κρέας, βούτυρο, γάλα, φρούτα, όλα τα αγαθά του Θεού. Ένα ευχαριστώ δεν λέει. Τι, αντιθέτως, την πουτιάει στο στόμα και το Χριστό βλαστημάει. Αδελφοί, άσωτοι λοιπόν και εμείς εκ των τριών αυτών επόψεων που εξετάσαμε το θέμα. Αλλά εφόσον νίκαμε άσωτοι, θα έχουμε και το αποτέλεσμα του ασώτου. Το είδες τον άσωτο, ξόδευε. Και το τέλος, σε μια γωνιά, σε κάποιο στάβλο, μέσα στην οχυροστάση, γλιτός, ελεηνός, τρισάθλιος, ράχος, σκουπίδι, τι κάνει, τρέμει ολόκληρος και λέγει λιμό απόγειμε. Πεθαίνω από την πείνα. Όπως ακριβώς ο άσωτος υπέστη την πρώτη συνέπεια της ασωτίας του, την πείνα των λοιμών, ούτω πως η γενεά μας θα υπαστεί την πείνα, το λοιμό εκείνο, τον τρομερό λοιμό.
θα πεινάσει η ανθρωπότης. Όπως επίνασε 2-3 εικόνες, θα αναφέρω πείνας και τελειώνω τον λόγο. Μια εικόνα πείνας, αναφέρει η ιστορία, συνέβη στα Ιεροσόλυμα το 68 μετά Χριστόν. Μαζευτήκαν οι Εβραίοι εκεί πέρα, οι σταυρωτέ του Κυρίου. Μέσα ήταν όλοι αυτοί που φωνάζανε από κάτω, σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν. Τους περικύκλωσαν οι λεγεώνες της Ρώμης, σφιχτά, σιδερένιος σκλειός. Κανείς δεν τολμούσε να βγει έξω. Νεράκι, γιόκ, χόρτα, τίποτα, απολύτως. Λένε λοιπόν τότε ότι έπεσε πείνα τρομερά πρωτοφανής. Σε κάποιο σπίτι είδε να βγει καπνός και έβγαινε μυρωδιά, σαν να καίει κρέας. Ω, αμέσως μαζευτήκανε 50% και κάνουν έφοδο στο σπίτι και ανεβαίνουν στο σπίτι επάνω και λέγει ο Ιώσυφος ιστορικός ότι μια γυναίκα είχε σφάξει το γοράκι της, το όψησε και το έτρωγε. Λοιμό απόλυμε, φωνάζει ο άσωτος. Λοιμό απόλυσε, γενναιό άπιστος και διαφθαρμένη. Το είπα λοιμό απόλυμε, αλλά το είπανε από άλλη έποψη που μας κρουκαλάει δάκρυα. Λοιμό απόλυμε, φώναξε το Μεσολόγγι, το ωραίο Μεσολόγγι, το 1826. Πήρεσε στο Μεσολόγγι και άκουσε από γέροντας γραίους με άσπρα μαλλιά, με δάκρυα να μου οδηγούνται, τι είχαν ακούσει από τους παππούδες του. Φρικτά πράγματα. Δεν είχαν τίποτα πλέον μέσα. Φάγανε τα άλογα, φάγανε τα γαδουράκια, φάγανε τους σκύλους. Και ρωτούσαν οι Τούρκοι, δεν ακούγεται σκυλί στην πόλη, τι είχαν τα σκυλιά. Φάγανε τις γάτες, φάγανε τα μποντίκια, τα φύκια, σκελετή σκέλεθρα. Λοιμό απόλυμε, αλλά εν Χριστώ Ιησού, τον Ναζαρέο και λυτρωτή του κόσμου. Λοιμό απόλυμε. Έχω την τιμή εδώ να ομιλώ σε μια συνάθρηση που βλέπω οι περισσότεροι έχουν μαύρα μαλλιά και αυτό με συγκινεί. Είναι η γενεά. Σεις, γιατί πάμε μακριά, γιατί πάμε στο Ιεροσόλυμα, γιατί πάμε στο Μεσολόγγι το ρωικό. Να φέρουμε εικόνες λοιμού, έχουμε εμείς ζωντανή την εικόνα του λοιμού. Όσοι είστε κάτω από 40 χρόνια, δεν γνωρίζετε τίποτε απολύτως. Είστε παιδιά της κατανοητικής κοινωνίας. Όσοι είναι πάνω από 40 χρόνια, πρέπει να σηκωθούμε όρθιοι και να πούμε με δάκρυα, αιωνία η μνήμη 400.000 Ελλήνων οι οποίοι πέθαναν στους δρόμους από την πείνα. Φρικτά θεάματα, απίστευτα θεάματα. Τα αγνοεί η σημερινή, τα παιδιά τα βουτυρόπαιδα, τα παιδιά της κατανοητικής κοινωνίας, δεν τα κατηγορώ, δεν ξέρω να τα πει πείνα, δυστυχία. Ζήσε μέσα στην εποχή της καταναλώσεως, της σπατάλης, της ασωτείας και διαφθοράς. Μάλιστα, ήμουν τότε ιεροκήρυκα στην Κοζάνη. Όπως σας είπα και προηγουμένως, φρικτά χρόνια, 41, 42, 43, πρεριολογισμός. Βάλανε φωτιά οι Γερμανοί και οι άλλοι και κάψαν τα χωριά. Και η Κοζάνη με 10.000 έγινε 40.000. Στα πεζοδρόμια, στους τάβλους, δεξιά και αριστερά, καθόνταν οι άνθρωποι. Πείνα, άρα προηγουμένως. Μειοξίωσε ο Θεός τότε να ιδρύσω μια εστία. Λοιπόν, μια μέρα τι είδα. Ας τα ακούσει αυτή η γενεά της καταναλώσεως. Πάω πρωί-πρωί στην εστία. Είχαν μαζευτεί παιδάκια μικρά, ξυπόλυτα, μαλλιανασμένα. Πεινασμένα από τα Σέρβια, από το Βαρβενδό, από τα χωριά. Είχαν σκύψει χάμω στο χώμα της γης. Εσάλιωναν το δάχτυλάκι τους έτσι και σαν σπουργητάκια μαζεύανε τα ψίχουλα με το σάλιο, τα ψίχουλα μαζεύανε. Λοιπόν, πείνας φοβεράς, όπως είπα, 400.000 εκλεκτοί Έλληνες απέθαναν από την πείνα εκείνη τη φοβερά, στην οποία μας κατεδίκωσαν με δυνάμεις του άξονος. Η γενιά εκείνη σημαίνει δεν τα γνωρίζει αυτά. Σεις, ρωτήστε εσείς παιδιά που είστε εδώ, τον πατέρα σας, τη μητέρα σας, τον παππού σας που πουλούσαν εικόνες, τα δαχτυλίδια τους, τις αραβόνες των, για να ζήσουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Αλλά λοιμό απόλυμε, φώναξε ο άσωτος, λοιμό φώναξαν και εκατομμύρια ανθρώπων. Αλλά θα πρέπει να προσθέσουμε
και μία ακόμα πινελιά εις τον πίνακα του λοιμού. Ποια πινελιά? Μια μαύρη πινελιά ακόμα. Ότι η πίνα αυτή, ο λοιμός αυτός, είναι αποτέλεσμα όχι μόνο ασωτίας, αλλά και μιας άλλης αμαρτίας. Δεν ήμαθα μόνο άσωτη, αλλά ήμαθα ακόμα και μία λέξη. Υπερήφανη. Γιατί είμαστε υπερήφανοι? Και θα πληρώσουμε ακριβά την υπερηφάνειά μας. Η υπερηφάνειά μας είναι εις τούτο, ότι όλοι μας μικροί και μεγάλοι περιφρονήσαμε το ευγενέστερο των επαγγελμάτων, το αγιότερο των επαγγελμάτων, τη γεωργία. Η Αθήνα όταν έγινε είχε 5.000 κατοίκους. Τώρα πλησιάσαμε 3 εκατομμύρια. Θεέ μου, Θεέ μου. Η μεγαλύτερη πόλη σχετικώς με όλες τις πόλεις της Ευρώπης και του κόσμου. Και δημιουργήθη, επιτρέψατε με να μιλήσω με σκληρά γλώσσα, επιτρέψατε με όταν βρει το Λυκαβητό και ρωτήσει τα 3 αυτά εκατομμύρια πού ζουν. Πόλεμος, αγώνας, εισαλώας. Πολλοί εργάζονται, ζουν με τιμιότητα, αλλά και πολλοί ζουν με άτιμα μέσα διαφθοράς, πολλούντας ούτε ιερών και όσιων έχουν. Και δημιουργήθηκε ένα απέραντον δεμπελοχανίων. Και τι συνέβη στην Ήπεθρο? Εμένα ρωτάτε, να σας πω. Είμαι στο άκρο της πατρίδος. Εκλεκτά χωράφια. Κίνης της Πρέσπα στα χωράφια που βγάλουν τα περίφημα φασόλια είναι μια έξοχος περιοχή. Ζούσαν άλλοτε, παρακαλώ, στην Πρέσπα πλούσια ευδαίμονα ευτυχισμένη, 20.000 κάτοικοι στα ευλογημένα χωριά της. Τώρα πόσα? Μόλις 2.000. Και αυτοί γεροντάκια πλέον. Νέος γεωργός δεν υπάρχει. Η γεωργία είναι άνω από 40 ετών. Μέσα μία, προφητεύω, σε μία δεκαετία, 20ετία δεν υπάρχει γεωργός πλέον. Ζητείτε γεωργός, ζητείτε βοσκός. Που το παιδάκι μας γεωπόνο, το παιδάκι μας επιστήμονα, το παιδάκι μας γιατρό, το παιδάκι μας μηχανικό, το παιδάκι μας δικηγόρο, το παιδάκι μας όλο. Γεωργός? Όχι. Να λοιπόν, διότι αρκετή πίνα η μεγάλη. Επάνω στη Φλόρινα, ο μεγάλος κυβερνήτης, ο πρώτος εκείνος κυβερνήτης, Λευθέριος Βενιζέλος, δεν έφτιασε πανεπιστήμια και λοιπά, είχε μυαλό. Και πάνω στη Φλόρνα έχτισε ένα θαυμάσιο οικοδόμημα, το μεγαλύτερο οικοδόμημα, γεωργική σχολή. Και μαζευόντανε 400 παιδιά και εκπαιδεύονται στην γεωργία. Τώρα, από 400 παιδιά, έμεινε πέρσι 20, πήγα για τα είδα, και τώρα φέτος έκλεισε. Ούτε ένα. Λοιπόν, νομίζετε εσείς ότι αυτοί οι ολοί οι γεωργοί θα είναι τα κορόιδα, τα κορόιδα, τα οποία θα τρέφουν έναν τερμποχανιό απέναντον? Ιδού λοιπόν, διότι η Ελλάς, εάν καλλιεργηθεί επιστημόνος, βήμα προς βήμα, όπως είπε κάποιος κυβερνήτης που ηξιώθη να πει το όχι, ασχέτως εάν είναι το δικτάκτορας, το θυμίστε εσείς οι παλαιότεροι, που είπε: Έλληνες, ξεριζώστε τα καπνά, ξεριζώστε τα πάντα, και τις γλάσφρες υπέθετε τις. Λοιπόν, εκεί εφτάσαμε. Και θα έρθει η πείνα, η Ελλάς μπορεί να θρέψει τριπλάσιο πληθυσμό. Και τώρα κινδυνεύουμε, ακριβένουν τα πράγματα. Τι λένε μερικοί? Σέβομαι τις ιδεολογίες. Όλες τις ιδεολογίες σέβομαι, τις μικρές και τις μεγάλες. Αθεία μόνο μισώ και αποστρέφομαι. Αλλά εμείς ως προς τα οικονομικά. Εμείς οι χριστιανοί είμαι τα παραπάνω της κομμουνιστάς. Όλμα Θεού. Το όλμα θα σου μιλήσω όλο για το άλμα του Θεού. Τώρα λοιπόν δεν ασχολούμαι. Με λένε μερικοί, η κόκκινη επανάσταση θα μας σώσει τον τόπο. Διαφωνώ. Δεν θα μας σώσει η κόκκινη επανάσταση. Η πράσινη επανάσταση. Η πράσινη επανάσταση. Η πράσινη επανάσταση. Ποια είναι η πράσινη? Επιστροφή στο πράσινο. Επιστροφή στη γη. Και θυμίστε, εγώ γέρος είμαι. Σήμερα αύριο πεθαίνω. Θα πάω στο χώμα της γης. Θυμηθείτε εσείς τα παιδιά της καταναλώσεως που θα δοκιμάσετε τους καρπούς της ασώτου ζωής. Θυμηθείτε εσείς τα παιδιά που σήμερα ένα παιδί τρώει όσο τρώγανε 10 παιδιά. Ένα το κάνουνε και το φουσκώσανε. Μπαλόνι το κάνανε. Μάλιστα. Ναι. Ο ένας έγινε μέσα στο σπίτι δράκοντας και τρώει για 10 παιδιά. Χρυσό μου, το ένα, το άλλο, το άλλο. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της κατανοητικής κοινωνίας.
Πήγα σήμερα στην εκκλησία, το πιο συντικό που είδα στον Άγιο Αθανάσιο, είδα ένα σεμνό διάκο. Με πλησίασε, τον ρώτησα, πού είσαι, από τη Σερβία? Ξέρεις πως πιστεύουν οι Σέρβοι? Με τα πόδια γυμνά ήρθαν από τα Βιτόλια και ανεβήκανε πάνω στο 1020 να προσκυνήσουν το σταυρό του Χριστού μας που έχω ανάψει από εκεί πέρα. Τον ρωτώ, Σέρβος, ναι, πατέρα σου Γεωργός, πόσα παιδιά? 9 παιδιά. Και αυτός 7ος. Πώς ζούμε? Πτωχά αλλά ευλογημένα. Καλλιεργούμε τη γη, όχι με τα τρακτέρ, δεν έχουμε τρακτέρ. Καλλιεργούμε τη γη με τα βόδια μας, με πρωτόγονο. Το ψωμάκι μας, το κρυθάρι, το κρομίδι, το αυτογετρόν. Ένας λοιπόν σήμερα τρώει για 10. Για 10! Και ύστερα λένε, δεν μπορούμε να φτιάσουμε παιδιά. Λοιπόν, θα πληρώσουμε τη συνέπεια. Συνεπώς, εγώ λέγω ένα πράγμα, ότι η Αθήνα, Θεέ μου, μου έρχεται μια ιδέα, δεν θέλω να σας την πω, είμαι αμαρτωλός άνθρωπος. Σας είπα, δεν είμαι άξιος να φιλήσω τα πόδια σου, όπως λέει ο Κοσμάς Ετωλός. Αλλά πιστεύω σε τούτο εδώ. Και ότι λέει τούτο θα γίνει. Λοιπόν, τι θα γίνει? Σε μια νύχτα, σε μια μέρα, θα διώσει η Αθήνα. Έρημος ο τόπος. Και όλοι έξω στα χωράφια. Για μια πατάτα θα σκοτώνται 100 άνθρωποι. Έξω στα χωράφια. Πράσινη επανάσταση. Όχι κόκκινη επανάσταση. Η πράσινη επανάσταση σώσει την ανθρωπότητα. Και εκεί βαίνει η ανθρωπότητα. Εκεί βαίνει κατά νόμους αγιαγραφής και κατά νόμους του Θεού. Μάλιστα. Έρχεται η πείνα, αδέρφια μου, η νέα πείνα. Εμείς που δοκιμάσαμε τα δεινά της πείνας, τρέμομαι και λέμε, Θεέ μου, σώσε μας. Εκλιμού, λιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, εμφυλίου πολέμου. Έρχονται τα δεινά στον κόσμο. Μάλιστα. Και όπως η αρκούδα στο δάσος μέσα αφήνει τα ιχνάρια της, τα πατήματα της και καταλαβαίνουν οι ικανοί κυνηγοί ότι που πάει η αρκούδα από τα πατήματά της, έτσι και η αρκούδα αυτή η μεγάλη, η πείνα, έχει τα ίχνη της. Πού ίχνη της? Τι πείνα, πού πείνα? Πεθαίνουν την ώρα που κάθεσαι. Αν είχαμε φιλότιμα, αν είχαμε καρδιά, δεν θα τρώγαμε. Την ώρα που τρως, σκέψου ότι κάτω στην Αφρική πεθαίνουν παιδάκια από την πείνα. Σκέψου ότι πέρα στην Άπο, Ανατολή, Κίνα και κάτω στα Ινδίας και εις άλλα νησιά πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα. Πείνα μεγάλη υπάρχει και ισχυρά. Και εμείς τι κάνουμε? Θα πω μια αμαρτία της Ελλάδος. Όσοι είστε παλαιοί, ενθυμίστε. Θεέ μου, να έρθει το καράβι. Πώς το λέγανε το καράβι εκείνο, οι παλαιότεροι? Ναι, το καράβι. Και όταν παρουσιάζει το καράβι το τουρκικό πέρα στο λιμάνι το Φάγερο, αναστέναζαν οι εδόξασοι ο Θεός, έφερε τρόφιμα από το μετωρυθρό σταυρό και ανακουφίζαν οι πόλεμοι. Η Ελλάδα πόσα καράβια έχει? 3.000 καράβια έχει. Η δεύτερη, η τρίτη δύναμη είναι ναυτική. Είδατε κανένα εφοπλιστή να φορτώσει κανένα καράβι, πατάτες, σιτάρι, κρυθάρι, τίποτα, να τα πάει κάτω στους πεινασμένους? Τίποτε απολύτως. Σκυρός, απέσιος, ανάθλητος. Εγώ εκεί ήθελα την πατρίδα μας να κηρύξει, αν υπήρχε πρωθυπουργός. Πάω, φεύγω τώρα, ας μην το ανακατέψω το θέμα. Άστο, γιατί θα εξοργιστώ πολύ. Άστο, εξοργιστώ, όχι για κανένα λόγο, εξοργιστώ πολύ. Λοιπόν, ναι, ούτε ένα κράβι να πάμε εκεί. Καθώς θέλετε να πει, όσοι είναι οι άνθρωποι, πείτε και αυτή ομοίως, είπε ο Χριστός. Λοιπόν, πείνα. Θέλετε πείνα, έρχεται η πείνα. Έρχεται. Θέλετε να δείτε μια εικόνα πείνας? Ανοίξατε εδώ την Αποκάλυψη. Το έκτο κεφάλαιο. Διαβάστε το έκτο κεφάλαιο. Εκεί πέρα στο φιλμ της Αποκαλύψεως, θέατρο είναι η Αποκάλυψη. Θεϊκό θέατρο. Μόλις τα ανοίξει εδώ, επάνω στην σκηνή παρουσιάζονται 4 άλογα που καλπάζουν. Το ένα είναι άσπρο σαν το χιόνι. Το δεύτερο είναι κόκκινο. Το τρίτο είναι μαύρο. Και το τέταρτο είναι κίτρινο. Τα έχω ερμηνεύσει αυτά. Έχω δώσει και βιβλίο που έχει εξαντληθεί. Το άσπρο είναι η ειρήνη του Θεού. Το κόκκινο είναι ο πόλεμος. Το μαύρο η μαύρη αγορά. Η πείνα, η δυστυχία. Το κίτρινο η επιδημία, η ασθένεια. Το ένα κατόπιν το άλλο. Λοιπόν, πείνα. Και τι λέγει? Πεθυμίζω το Κοσμά του Αιτωλού.
που είπε ο Κοσμάς Θεοτολός μια μέρα δακρυσμένος, κλαίοντας, προβλέποντας την πείνα της ανθρωπότητος ως αποτέλεσμα της ασωτείας του, είπε ο Κοσμάς Θεοτολός: «Χάστη μέρα, αδέρφια μου, που μια φούχτα αλεύρι, μια φούχτα χρυσάφι, μια φούχτα αλεύρι, μια φούχτα χρυσάφι». Ομιλώ, τα παιδιά θα με θεωρήσουν ότι λέω κάτι απίστευτο. Λέτε εσείς με τα άσπρα μαλλιά, εσείς οι ήρωες της Αλμπανίας, πάνω των ψηλών ωραίων, που ζήσετε ωραίας ημέρας, εσείς. Λοιπόν, λέτε εδώ να δείτε, να ρωτήσετε ότι το 1943 που η πείνα έφτασε το ζενίθ, ότι στο ψωμάδικο το ψωμί, πόσο παιδιά μου της καταναλώσεως νέοι μου, πόσο είχε φτάσει το ψωμί. Λοιπόν, 150 εκατομμύρια ένα ψωμί. Λοιπόν, τι θα σώσει, τελείωσα. Τελείωσα. Τέλος. Ποιος θα μας σώσει? Θα σας αναφέρω μια προφητεία και τελειώνω το λόγο. Προφητεία που δεν την είπε Έλληνας, την είπε ένας Ρώσος, Άγιος Ρώσος, προ 100 χρόνια ζούσε στην Ρωσία. Ασκητής, φιλαλίτης, τάλαντο εξαίρετον, φιλόσοφος, κοινωνιολόγος, διωγμένος από τον Τζάρο, που πήγε μέσα στα κάταργα της Σιβηρίας και κρατούσε αγκαλιά του ένα βιβλίο και μόνο βιβλίο, και από αυτό το βιβλίο ενεπνεύστη τα υπέροχα διηγήματά του. Το όνομά του Ντοστογεύτσης. Ντοστογεύτσης. Λοιπόν, αυτός, ένα μόνο σας λέγω, ότι όταν πλησίασε η ώρα του θανάτου, πλησίασε ο θάνατος, φώναξε τη γυναίκα του. Η γυναίκα του λέει: «Γιατρό». «Όχι, καλή μου γυναίκα, γιατρό. Τον παπά της ενορίας μου. Θέλω να εξομολογηθώ τα κρήματά μου και να κοινωνήσω τον χράτο των μυστηρίων». Και εξομολογημένος και κοινωνημένος παράδειξε στον Θεό το πνεύμα του ο αθάνατος Ντοστογεύτσης, ο Ρώσος. Τι γράφει εκεί? Γράφει προφητείες. Τι γράφει? «Ρωσία μου, γλυκιά μου πατρίδα, θα πεινάσεις. Και κόσμο ολόκληρο της Ευρώπης θα πεινάσεις. Γιατί εσταύρωσες τον Χριστό». Κοιτάξτε μια Ρωσία, δεν αμυγνύουμε στην πολιτική. Θα πεινάσουν όλοι. Και οι μεν και οι δε. Η πείνα δεν θα είναι μόνο στη Μόσχα και στη Νέα Υόρκη και στην Αγγλία και παντού. Θα είναι παγκόσμιος λοιμός. Δεν θα είναι τοπικός λοιμός. Θα είναι παγκόσμιος λοιμός, τον οποίο λέγει αυτή. «Ρωσία μου, γλυκιά μου πατρίδα, θα πεινάσεις». Κοιτάξτε. Απέραντη, πρώτα η Ρωσία ετροφοδότη σιτοβολώνας όλο τον κόσμο. Τώρα, αμάν λέει, θέτε πετρέλαιο Έλληνες. Σιτάρι δώστε μου, σιτάρι δώστε μου. Σημεία πείνας, έρχεται πείνα. «Θα πεινάσεις κόσμο», λέει ο Δοστογιάκης. «Μόνο εάν πέσεις στα γόνατα και πεις Πάτερ ήμαρτος των ουρανών και ενωπιών σου και πίσω αμένα το μυστείο σου». Αυτά είπε. Αδελφοί μου, η μόνη σωτηρία είναι το μαύρο, το εορτάσαμε. Άσωτη ήμεθα, κατράμι είναι ο βίος μας. Κοράκια ήμεθα, αν μας κρετάσεις. Το άσπρο, πληνίζουμε Κύριε και υπερχιών αλευκαδίσουμε. Ήθε αγαπητοί, όπως εμιμήθημεν την ζωή του ασώτου εις το μαύρο, να εμιμηθούμε την ζωή του ασώτου εις το λευκό, εις τρόπον ώστε να συναντηθούμεν όλοι εις την χώρα της χιόνος, εις την χώρα της αρετής και της μετανοίας, και να εμιμήσουμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Όλοι μαζί, μια ψυχή, ένας λαός. Μια ψυχή, ένας λαός. Η φωνή σας μέχρι τα άστρα του ουρανού. Όλοι μας. Κανονικό στον Τίμιο Σταυρό. Διευχών τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον Χριστός ημάς. Αμήν.